Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία φύ. Μα σύντας φτάσαν στο οριορέματο του ποταμού το Διάβα, στου σκάμαντρου του Πολυστρόβιλου που είχε ο Δίας γεννήσει, στα δυο του κόβει κι άλλους έριχνε στον κάμπο, κυνηγώντας κατά το κάστρο, εκεί που τρέμοντας οι αργίτες χτες ακόμα τρέχαν να φύγουν μπρος τον Έκτορα, τον άψεγο που ηλίσα. Εκεί τρεχάτι τώρα εχύνονταν, κι η ήρα αντισκοβοντάς τους πυκνή κατάχνια μπρος τους άπλωνε. Κι άλλη μισή τους πάλε στο ασημοστρόβιλο στριμώχνονταν βαθιόρεμο ποτάμι. Κι μέσα ρίχτηκαν με πάταχο και βούηξε το άγριο ρέμα και αντιλαλήσαν οι όχτι ολόγυρα. Και εκείνοι εκολυμπούσαν στα στρουφιχτά νερά, γυρίζοντας με βόγκους δόθε κήθε. Πώς το ποτάμι ακρίδες χύνονται, τις φλόγες να γλιτώσουν, απ' τη φωτιά που ξάφνου εφούντωσε και αδάμαστη πετιέται κορώνοντας, γι' αυτές σοριάζονται πα στα νερά σφιαγμένες. Ω, μια σωρός του βαθιοστρόβιλου του ξάνθου τ' άγριο ρέμα, άντρες κι αλόγατα στιβάζονταν μπρος του Αχιλλέα τη λύσα. Αφήκε τότε ο αρχοντογέννητος τον όχτο εκεί γερμένο πασταρμυρί για το κοντάρι του κι ίδια Θεός εχύθη μονάχα με σπαθί λογιάζοντας φρικτές δουλειές να κάνει. Δεξιά ζαρβά εχτυπούσε κι έσκουζαν εκείνοι ως το σπαθί του έπεφτα πάνω τους και βάφουνταν στο γέμα το ποτάμι. Πώς τα άλλα ψάρια σύντας δέλφινα στρανός τα κυνηγήσει, σε κόρφο τρέχουν καλολίμανο και στις γωνιές μαριάζουν ολότρωμα, τη τρώει αχόρταγος όσα βρεθούν μπροστά του, όμοια γητρώες μες του άγριου σκάμαντρου το ρέμα στριμωχνώνταν κάτω από τους όχτους. Κι ως απόκαμε σκοτώνοντας εκείνος, από όσους ζούσαν 12 άγουρους διαλέγει στο ποτάμι για να τους φάξει για αντιπλέρωμα του Πάτροκλου που εχάθη. Και σαστισμένους ως λαφόπουλα τους τράβηξε στον όχτο και πίσω με λουριά τα χέρια τους καλοκομμένα δένει που ατί τους γύρα στους καλόπλεκτους φορούσαν θώρακές τους. Τους δίνει να τους πάνε οι σύντροφοι στα βαθουλά καράβια και αυτός ξανά στους τρώες εχήμιξε το φόνο λαχταρώντας. Και ξάφνου εκεί μπροστά του ξέκρινε να φεύγει από το ποτάμι το γιο του Πρίαμου το Λυκάωνα που λίγο πριν τον είχε από το περβόλι του πατέρα του με βιάστατός του πιάσει βγαίνοντας νύχτα. Κι όπως έκοβε με κοφτερό πελέκι, αγριοσυχιά σκλονάρια ανιόβγαλτα, να κάνει του αμαξιού του τους γύρους, συφορά ανεπάντεχη μπρος του Αχιλλέας πετάχτη. Τότε στη λίμνο την καλόχτιστη μετάρμενα τον πήγε και τον πουλάει στον Εύνοιο που δώσε για αγόρασέ τον. Κι ήθε βρήκε ένα φίλο και τον γλίτωσε με εξαγορά μεγάλη, τον Ιετίωνα, που τον έστειλε μετά στην Άγια Ρίσβη. Μα ξέφυγε κρυφά, κι ως έφτασε στο πατρικό του σπίτι, 11 μέρες πια ξεφάντωνε με τους συντρόφους γύρα που ήρθε από τη Λίμνο. Όμως στις 12 να πω ο Θεός και πάλε, στα χέρια του Αχιλλέα τον έριξε, κι αυτό στον Άδη κάτω ήρθε η στιγμή που θα τον έστελνε, κι ας ήταν στα νικός του. Κι όσο ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος γυμνό, με δίχως κράνος, δίχως κουτάρι τον αντίκρισε, δίχως κοντάρι ακόμα, τι τα είχε ρίξει χάμο, ως έφευγε στον ποταμό, κι ο υδρότας βαριά τον έπνιγε, κι ο κάματος του λύγιζε τα γόνα. Θύμωσε τότε και στην πέρφανη γυρνάει και λέει η καρδιά του: «Όχου, τι θάμα αυτό και αντίθαμα τα μάτια μου που βλέπουν! Το δίχως άλλο οι τρώες οι αντρόκαρδοι που έχω σκοτώσει ως τώρα θα αναστηθούν ξανά από τον άραχλο να βγουν τον κάτω κόσμο, αφού ήρθε πίσω αυτός που επούλησα στη Λίμνο και του χάρου ξέφυγε, βλέπω. Κι ουδέ η θάλασσα με το αφρισμένο κύμα τον κράτησε, πολλών που αντίσκοψε το δρόμο αθέλητά τους. Μα να γευτεί και το κοντάρι μου ταιριάζει τώρα αλήθεια. Να ειδώ να ξέρω με στα φρένα μου θα έρθει και από εκεί κάτω, για η ζωοδό τραγίστα σπλάχνα της μαθές θα τον κρατήσει, που και τον πιο αντριωμένο μέσα της κρατά και δεν αφήνει». Τέτοια λογιάζοντας τον πρόσμενε και εκείνος σαστισμένος τα γόνα του να πιάσει εσήμωσε, ποθώντας πάνω απ' όλα το μαύρο να ξεφύγει θάνατο και την παντέρμη μοίρα. Κι όσο ο Αχιλλέας ο γάβρος άσκωνε το λόμακρο κοντάρι να τον χτυπήσει, εκείνος έτρεξε και αρπάει τα γόνατά του σκυφτός. Και απάνω από τη ράχη του περνώντας το κοντάρι στη γη εκαρφώθη και σλαχτάριζε με σάρκα να χορτάσει. Κι αυτός με το ένα χέρι του πιάσε παρακλητά τα γόνα, μετά άλλο το κοντάρι του άρπαξε και δεν το παρατούσε και κράζοντάς τον με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. «Σπλαχνίσουμε, Αχιλλέα, σεβάσουμε, στα γόνατά σου πέφτω. Σέβας μου πρέπει, αρχοντογέννητε, τι ηγέτη σου λογιούμε. Από το χέρι σου πρωτόφαγα ψωμί τη μέρα εκείνη που ήρθες και μάρπαξες από το όμορφο περβόλι μας και αλάργα και από το γονιό και από τους συντρόφους μου με πούλησες στη Λίμνο την Άγια Πέρα και είχες διάφορο βόδια 100 από μένα. Και επί τα γλίτωσα πληρώνοντας τρίδιπλα τόσα και είναι 12 μέρες μόνο σήμερα που έχω στην Τρία διαγύρι. Πολλά έχω πάθει, κι όμως με έριξε στα χέρια σου και πάλι η μαύρη μοίρα. Θα μου οχτρεύεται το δίχως άλλο ο Δίας για δεύτερη φορά που με έκανε δικό σου.
Η λαοθό η μεγένα, η μάνα μου λιγόχρονο, του γέροντάλτη κόρη, του άλτη που κυβερνάει τους λέλεγε, στους άξιους πολεμάρχους, στο σαθνιό ενταπλάει, την πίδασο, την αψηλή βαστώντας. Την κόρη του είχε ο Πρίαμος τέρι του, μα είχε και πλήθος άλλες. Δυο γη της είμαστε, απ' το χέρι σου κι οι δυο μας τα σφαγούμε. Στους πεζολάτες μέσα σκότωσες πρώτη γραμμή τον έναν, το θείο Πολύδωρο, χτυπώντας τον μεσουβλερό κοντάρι. Και τώρα εδώ και εμένα θάνατος θα βρει, τη δεν τολπίζω μέσα από τα χέρια σου, όπου με έριξε η μοίρα να γλιτώσω. Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου έλεγα και εσύ στο νου σου βάλτο. Μη με σκοτώνεις, με τον Έκτορα δεν βγήκα εγώ από την ίδια κοιλιά που τον τρανό καλόκαρδο σου έχει σκοτώσει ακράνη. Έτσι του Πρίαμο ο γιος ο ασύγκριτος στον Αχιλέα μιλούσε παρακαλώντας, μα ανελέημονη φωνή γρικά στα αυτιά του. Για ξαγορές μην κραίνεις άμυαλε, δεν θέλω ούτε να ακούσω. Άλλες φορές παλιά του Πάτροκλου πριν φτάσει η μαύρη μέρα κι εγώ το λόγιαζα καλύτερο τους Τρώες να μη σκοτώνω. Κι αλήθεια είναι πολλοί που σκλάβωσα και πούλησα στα ξένα. Μα τώρα πια κανείς το θάνατο δεν θα ξεφύγει από όσους ρίξει ο Θεός μπροστά από το κάστρο σας μέσα στα δικά μου χέρια. Κανένας από τους Τρώες, μα πιότερο του Πρίαμου γιος κανένας. Όμως κι εσύ καλέ μου πέθανε, τι δέρνεσαι του κάκου. Πέθανε τώρα λέω και ο Πάτροκλος, περίσσια πιο αντριωμένος. Κι εγώ δεν βλέπεις πόσο είμαι όμορφος και πόση αντριά με ζώνει. Έχω πατέρα ρίγα, αθάνατη με έχει γεννήσει μάνα. Κι όμως και εμένα θα βρει ο θάνατος και η ασβολωμένη μοίρα. Θα φτάσει κάποια αυγή για σούρουπο για μεσημέρι. Σύντας και τη δικιά μου μες στον πόλεμο ζωή θα πάρει κάποιος για με κοντάρι για απ' την κόρδα του χτυπώντας με σαγίτα. Αυτά είπε και κοινού τα γόνατα λυθήκαν και η καρδιά του και το κοντάρι αυτής παράτησε και απλώνοντας τα χέρια καθίζει. Και ο Αχιλλέας γυμνώνοντας το κοφτερό σπαθί του, στο κλειδοκόκαλο τον χτύπησε στο σβέρκο πλάι και χώθη το δίκοπο σπαθί όλο μέσα του. Και αυτό στη γη ξαπλώθη τα πίστομα και το αίμα του τρέχε μουσκεύοντας το χώμα. Τότε ο Αχιλλέας από το ποδάρι του τον πιάνει και τον ρίχνει στον ποταμό, λόγιανε μάρπαστα με καυκισιά πετώντας. Κάθου αυτού μέσα και συντρόφευε τα ψάρια που θα γλύψουν το αίμα της πληγής σου ανέσπλαχνα. Κι ουδέ θα σε ξαπλώσει σε στρώμα να σε κλάψει η μάνα σου. Του σκάμαντρου το ρέμα, το στουφιχτό βαθιά στη θάλασσα, στον κόρφο θα σε σύρει. Και κάποιο ψάρι εκεί που η θάλασσα ψηλά σγουραίνει σκούρα, να φάει θα ανέβει του λικάω να πηδώντα το άσπρο ξύγκι. Όλοι ασχαθείτε όσο που πάρουμε τη Άγια Τρία στο κάστρο, φεύγοντα εις μπροστά και πίσω σα εγώ αφανίζοντά σα. Κι ουδέ μπορεί ο ασημοστρόβιλος ο ποταμός καθόλου να σας συνδράμει και ας τους φάζετε παλιά θεπλήθιους σταύρους και ζωντανά ας του ρίχνετε άλογα στα στρουφιχτά νερά του. Μα κι έτσι δεν γλιτώνει ούτε ένας σας ως να πληρώσετε όλη βαριά του Πάτροκλου το θάνατο, των Αχαιών το θρήνο που ως είχα λείψει εγώ σκοτώσατε μπρος τα γοργά καράβια. Αυτά είπε και ο θυμός πλημμύρισε πιο δυνατός τα στήθη του ποταμού και ο νους του εδούλευε πώς του Αχιλλέα να κόψει τη φόρα τώρα και το θάνατο πώς απ' τους Τρώες να διώξει. Κι ωστόσο εκείνος το μακρόσιο το κοντάρι του κρατώντας του αστεροπαίου χυμίζει θέλοντας να πάρει τη ζωή του του γιού του Πηλεγόνα που έκαμε στο φαρδιό ρεματάρι βαθύν αξιό υπερίβια. Τι έσμιξαν ο ποταμός μαζί της και αυτή του ακεσαμένου ακούγονταν η πιο μεγάλη κόρη. Σ' αυτόν χυμάει και εκείνος βγαίνοντας από το ποτάμι εστάθη κρατώντας δυο κοντάρια. Ο σκάμανδρος του γκάρδιωνε τα φρένα, θυμό γεμάτος για τον άγουρον το χαλασμό, θωρώντας τον Αχιλλέα να σφάζει αλίπητα μέσα στα νερά του ολούθε. Κι όπως τρεχάτη κοντοζύγωσαν ο ένας του αλλού χυμώντας, πρώτος του μίλησε ο φτερόποδος θείος Αχιλλέας και τούπε. Ποιος είσαι εσύ και πούθε, αντίκραμο που ξεθαρεύτης να'ρθεις. Μονάχα τα παιδιά των Άμυρων τη λύσα μου αντικρίζουν. Του απειλογήθηκε ο Τρισέβιανος γιος του Πηλεγόνα. «Γε του Πηλέα, γιατί τρανόκαρδε ρωτάς για τη γενιά μου. Απ' την απόμακρη παχιόβολη την Παιωνία κρατιέμαι και 11 μέρες έχω που φτάσα στις 3 στο κάστρο τώρα τους Παίωνες κυβερνώντας που φέρα τους μακροκονταρά τους. Απ' τον αξιό τον πλαθιορέμα το κρατάει η γενιά μου εμένα, απ' τον αξιό που τα ομορφότερα νερά στη γη σκορπίζει. Και γιος του ο Πηλεγόνας κράζουνταν ο ξακουστός δικός μου γονιός. Μα πια, Αχιλλέα τρανόδοξε, καιρός να χτυπηθούμε. Τέτοια μιλούσε φοβερίζοντας. Τότε ο Αχιλλέας ασκώνει το πιλιορίτικο το φράξο του, μα δυο μαζί κοντάρια ο αστεροπαίος ο γάβρος άσκωσε, ζερβόδεξος ως ήταν. Με το να βρίσκει το σκουτάρι του, μα δεν το τρύπησε, όχι. Το δώρο του Θεού, το μάλαμα, του αντίσκοψε τη φόρα. Και το άλλο ξόφαρσα του χάραξε το δεξιό χέρι και μα πετάχτη μαύρο. Και από πάνω του περνώντας το κοντάρι στο χώμα εχώθη και ασλαχτάριζε με σάρκα να χορτάσει. Δεύτερος έριξε το αλάθευτο κοντάρι του Αχιλλέας, του αστεροπαίου χυμώντας, θέλοντας να πάρει τη ζωή του.
Μα δεν ο χτύπησε, μον πέτυχε του ποταμού τον όχτο και χώθηκε ως τη μέση τρέμοντας το φράξινο κοντάρι. Το κοφτερό σπαθί ανασέρνοντας πλάι στο μερί του εχήθη του αστεροπαίου και αυτός επάλευε το φράξο του αχιλλέα με το βαρύ να σύρει χέρι του του κάκου από τον όχτο και τρεις φορές το ταρακούνησε λυσώντας να το βγάλει και τρεις φορές του εκόπη δύναμη. Στην τέταρτη ως ζητούσε να σπάσει του αχιλλέα λιγώντας το φράξινο κοντάρι με το σπαθί του εκείνο ζήγωσε και τη ζωή του επήρε. Και ως την κοιλιά κοντά στο αφάλι του τον χτύπησε, χυθήκαν τα σπλάχνα του στη γη και σκέπασε τα μάτια του σκοτάδι ως ξεψυχούσε. Απάστο στήθος του τότε ο Αχιλλέας πηδώντας του παίρνει τάρματα και με έπαρση τέτοια μιλάει και κραίνει. Ξάπλωσε τώρα αυτού, για φύτρα σου τον ποταμό κι αν έχεις, με τους υγιούς του Δία του ανήκει του ποιο σου είπε να τα βάζεις. Τον ποταμό είπες έχεις πρόγονο το φάρδιο ρεματάρι, μα εγώ γενιά πως είμαι πέτο με του Δία του Τρεις Μεγάλου. Πατέρας μου Πηλέας που αρίφνει τους ορίζει μυρμηδόνες, γιος του Αιακού και τούτος κράζουνταν του Δία Βλαστάρι. Και όσο λογέται ο Δίας από τους τρεχούμενους τους ποταμούς πιο πάνω, μπροστά στον ποταμό και η φύτρα του τόσο πιο απάνω στέκει. Ο ποταμός που τρέχει δίπλα σου τρανός δεν είναι, κι όμως χέρι δεν δίνει. Ποιος θα τάβαζε με τον υιό του Κρόνου, μήτε ο αχελός ο Ρήγας δίνεται να παραβγεί μαζί του, μήτε ο ωκεανός ο τρανοδύναμος ο βάθιο ρεματάρης, ο θεαναβρίζει κάθε θάλασσα, κάθε ποτάμι, κάθε πηγή και κάθε κεφαλόβρισο, κάθε βαθύ πηγάδι. Και αυτός το αστροπελέκι σκιάζεται του Δία του Τρεις Μεγάλου και της τρανής βροντής στο μούγκρισμα που ακούγεται ουρανόθε. Είπε και τράβηξε το χάλκινο κοντάρι του από τον όχτο και αυτόν κι πέρα τον παράτησε σαν πήρε τη ζωή του από το βαθύ νερό να βρέχεται στον άμμο ξαπλωμένος. Χέλια και ψάρια τον κυκλόφερναν ολούθε και παλεύαν το ξύγι στα νεφρά του ολόγυρα δαγκώνοντας να φάνε. Και εκείνο χύθη στου ανδρόκαρδου του πέονε πάνω τότε, καθώ αυτοί να φύγουν πάλευαν πλάι στο αφριστό ποτάμι, τον πιο αντριωμένο του ω ξέκρεναν στην άγρια μάχη μέσα, απ' του Αχιλλέα τα χέρια τάσπλαχνα και το σπαθί να πέφτει. Σκότωσε τότε το θερσίλοχο, το μίδωνα, το μνήσο, τον οφελέστη, τον αστύπηλο, το θράσιο και τον ένιο. Μα κι άλλου πέονε ο γοργόποδο θα σκότωνε Αχιλλέα, απ' τι τροφίλε του αν δεν πρόβαινε να κράξει θυμωμένο, ο ποταμό ο βαθιοστρόβιλο ή διεθνητό στο δυόμα. Περνάς εσύ Αχιλλέα στη δύναμη, περνάς και στην αγριάδα κάθε άλλον άνθρωπο, τι οι αθάνατοι σε παραστεκούν πάντα. Τους τρώες ο γιος του Κρόνου αν σου δόκε να τους χαλάσεις όλους, στον κάμπο καν μακριά μου διώξε τους και σκότωνε όσους θέλεις. Τι με κουφάρια το πανέμορφο μου ξεχυλίζει ρέμα και ουδέν μπορώ στην Άγια Θάλασσα να χύσω τα νερά μου. Με φράζουν οι νεκροί, μα ανήμερος εσύ σκοτώνεις πάντα. Σταμάτα πια τρανε πολέμαρχε και τα έχω πια σαστήσει. Τότε ο Αχιλλέας, ο φτεροπόδαρος του απειλογήθηκε, είπε «Όλα θα γίνουν τούτα σκάμαντρε, Θεϊκέ, καθώς ορίζεις. Όμως τους τρώες τους καυκισιάριδες να σφάζω δεν θα πάψω, πριν τους τριμώξω μες στο κάστρο τους και ακόμα χτυπηθούμε στήθος με τον Έκτορα και όποιον επάρει ο χάρος». Αυτά είπε και στους τρώες αλίπητος, ίδια Θεός χυμίζει και ο ποταμός ο βαθιοστρόβιλος του φίβου τότε κράζει. Του Δία Βλαστάρη, ασημοδόξαρε, που την αρμίνια αλίμου του γιου του Κρόνου δεν συνάκουσες. Πόσες φορές σου τόπε να διαφεντέψεις παραστέκοντας τους τρώες, όσο που να'ρθει το δειλινό, τη γη συσκιώνοντας την πάχιο χώμα τούσα. Αυτά είπε και ο Αχιλλέας ο ανδρόκαρδος στον ποταμό από τον όχτο μέσα πηδά. Γι' αυτός του εχήμιξε με λύσα τα νερά του απάκριο άκρια αναταράζοντας και τους νεκρούς αμπόθη που είχε ο Αχιλλέας σκοτώσει και άμετρη στηβάζονταν στο ρέμα. Όξο τους έβγαζε στους όχτους του μου γκρίζοντας σαν ταύρος για αυτούς που ζούσαν στα πανέμορφα τους γλίτωνε νερά του μες στις μεγάλες του και τρίσβαθες στροβίλες κρύβοντάς τους. Φρικτό το κύμα πολυτάραχο τον Αχιλλέα κυκλώνει και στο σκουτάρι απάνω πέφτοντας τον σπρώχνει κι ουδε βρίσκαν τα πόδια του αντιστήλη κάτωθε. Μια λιγερή φουχτώνει τρανή φτελιά, μα αυτή ξεκόρμησε και με τις ρίζες πέφτει, τον όχτον όλο συνεπέρνοντας. Και τα νερά σταθήκαν από τα πυκνά κλαριά της και έγινε γιοφύριος, έπεσε όλη στον ποταμό. Και αυτός τεινάχτηκε με μιας από τη στροβίλα και με γοργά ποδάρια κίνησε στον κάμπο τρομαγμένος να τρέχει. Μα ο Θεός απάνω του ξανά ο τρανός χυμίζει κόρφο μελανιασμένος, θέλοντας τη φόρα του Αχιλλέα του θείου να κόψει και το θάνατο να διώξει από τους τρώες. Κι αυτός πετάχτη πέρα τρέχοντας όσο του μάκρου φτάνει μια κονταριά και η ορμή του θύμιζε το μαύρο κυνηγάρι αητό, το πιο τρανό και γρήγορο πουλί με σε όλα τα άλλα. Όμοια χυμούσε και στα στήθη του πάνω χαλκός βροντούσε τρομακτικά και εκείνος έτρεχε ζητώντας να ξεφύγει, μα ο σκάμανδρος ξοπίσω του έρχονταν με άγριο ναχό κυλώντας.
Πώς νεροκράτης που ξεκόβοντας πηγή μαυρονερούσα να τρέξουν τα νερά της άφησε σε δέντρα, σε περβόλια, με το τσαπί στα χέρια, αδειάζοντας τα χώματα από τα βλάχη. Και τρέχει εκείνος συνεπέρνοντας μπροστά του τα χαλίκια και κελαρίζει ως τον κατήφορο κυλάει γοργά και αφήνει τον νεροκράτη ακόμα πίσω του που όλο του ανοίγει δρόμο. Όμοια γοργόσκιας ήταν, πρόφτενε τον Αχιλέα το κύμα του ποταμού και ένας αθάνατος εναθνητών νικάτων. Και κάθε που λέγει ο φτερόποδος θείος Αχιλέας να στρέψει και να διανασταθεί στο ρέμα του, να ιδεί αν τον κυνηγούνε οι αθάνατοι όλοι που το διάπλατο τον ουρανό αφεντεύουν, του ποταμού του ουρανογέννητου το γιγαντένιο κύμα ως το λαιμό ψηλά του ανέβαινε. Πηδούσε τρομαγμένος αυτός και ο ποταμός του λύγιζε τα γόνατα ως εκείλα με ορμή από κάτω και από τα πόδια του το χώμα αποτραβούσε. Τότε ο Αχιλέας βογκώντας φώναξε τον ουρανό κοιτώντας. «Πατέρα Δία, Θεός, δεν βρίσκεται κανείς να με γλιτώσει από το ποτάμι εδώ τον Άμυρο. Στερνάω ότι πάθω ασπάθω. Μα απ' τους θεούς που ζουν στον Όλυμπο δεν φταίει κανένας τόσο. Μονάχα η μάνα μου με ψέματα που με πλανούσε, τάχα κάτω από τον τρόντα τύχη θάπευτα των θωρακοζωσμένων από τις γοργόφτερες του Απόλλωνα σαγίτες χτυπημένος. Να πέφτα καν από τον Έκτορα στους Τρώες τον πιο ανδριωμένο. Τρανός καν έτσι όπου θα σκότωνε, τρανός και σκοτωμένος. Μα τώρα είναι γραφτό μου θάνατο φρικτό να βρω, ζωσμένος από τρανό ποτάμι, ως άπλερο χειροβοσκούδι που άγρια κατεβασιά το μεσοχήμονο το πνίγει μες στο ρέμα». Έτσι μιλούσε, δίχως άργητα τρέχει η Αθηνά κοντά του, μαζί και ο Ποσειδώνας, παίρνοντας θνητού και ιδιό το δόρι, το χέρι του σφίξαν στα χέρια τους και του δώσαν κουράγιο. Και ο Ποσειδώνας πρώτος μίλησε και του είπε ο κοσμοσύστης. «Γε του Πηλέα, μην τόσο σκιάζεσαι και μη σε παίρνει ο φόβος. Τι τώρα δυο σου παραστέκουμε, τρανή θεή, η Παλάδα και εγώ μαζί της, με το θέλημα του Δία του Τρισμεγάλου. Από ποτάμι δε σου το έγραψε η μοίρα να πεθάνεις. Θα γαλινέψει τώρα γρήγορα και θα το ειδείς για τόσου. Μ' άκουσε τώρα την Αρμίνια μας τη γνωστικιά, αν σ' αρέσει. Μην πάψουν να χτυπούν τα χέρια σου στην άγρια μέσα μάχη, πριν να κλειστούν στο πολυδόξαστο το κάστρο όσοι γλιτώσουν από τους Τροές. Μα εσύ τον Έκτορα νεκρός ρίξεις κάτω, γύρνα στα πλοία ξανά. Σου δίνουμε τρανή να πάρεις δόξα». Είπαν και φεύγουν στους αθάνατους να πάνε κοντά τους άλλους. Και εκείνος από τα θεία τα λόγια τους κουράγιο πλημμυρώντας χυμάει στον κάμπο που ξεχύλιζε νερό τρογύρα ολούθε. Και από τους νεκρούς που επέσαν άρματα πολλά πανόρια επλέχαν πολλά κουφάρια. Μα τα γόνατα κοινού ψηλά επιδούσαν γραμμή στο ρέμα ενάντια ως χύμιζε και ουδέ που τον κρατούσε πια ο ποταμός τη πλήθεια δύναμη που του βάζε η Παλάδα. Όμως και ο σκάμανδρος στη λύσα του δεν έκοβε, ο θυμός του όλο και πλήθαινε και ανάσκωνε ψηλά τα κύματά του θεριεύοντας και στο σημό εντασέρνει φωνή και κράζει. «Έλα, αδερφέ, μαζί να κόψουμε του αντρός αυτού τη λύσα, τι έτσι που οι Τρώες δεν θα κρατήσουν πια μέσα στη μάχη τώρα, θα πάρει αυτός του Πρίαμου γρήγορα το ξακουσμένο κάστρο. Μονέλα, βόηθα δίχως άργητα, τα ξέρω ποταμά σου ξεσήκωσε όλα και το ρέμα σου νερό ξεχύλισε το απ' τις πηγές και εκεί μας στείλωσε τρανό και έχω απ' τα ξύλα και τα λιθάρια πλήθιον άσκωσε να κόψουμε το δρόμο στον άγριον άντρα αυτόν που λύσαξε κίδια Θεός χυμίζει. Μήτε τα κάλλη, μήτε η δύναμη, μη δε και τα πανόρια, θαρώ θα τον γλιτώσουν άρματα που κάτω από τα νερά μου, λέω, θα βρεθούν βαθιά να κοίτουνται χωμένα μες στη λάσπη. Και θα τυλίξω μες στον άμμο μου τον ίδιο αυτόν, χαλίγια πάνω του αρρύφνητα στιβάζοντας, και ουδέ τα κόκαλά του θα βρουν οι αργίτες να μαζέψουνε. Τόση από πάνω λάσπη θα ρίξω. Αυτού και το μνημούρι του θα γίνει. Απ' άλλο χώμα δεν θα έχει ανάγκη πια, τον τάφο του θα αγνιαστούν οι αργίτες». Είπε και φούσκωσε χυμίζοντας τον Αχιλέα με λύσα και χοχλακούσε ξεχυλίζοντας αφρούς, νεκρούς και γέμα. Στυλώθη ορθό του ουρανογέννητου του ποταμού το κύμα προς του Πηλέα το γιο, κατάμαυρο, να τον ξαπλώσει χάμο. Και η ήρα τρανή φωνή από το φόβο της έσυρε τότε ο μέγας τρίσβαθος σκάμανδρος πως θα πνίγε τον Αχιλέα θαρώντας και στον υγειό της λέει τον ύφεστο γυρνώντας τέτοια λόγια. «Για σήκω γέ μου κουτσοπόδαρε και ήρθε η σειρά σου τώρα και ο γοργοστρόβιλος ο σκάμανδρος δικό σου οχτρός λογέται. Μα βόηθα μην αργείς, απάνω του ξέχισε ακράτη φλόγα. Το νότο εγώ τον ασπροσύγνεφο, το ζέφυρο θα βάλω να ξεσηκώσουν από τη θάλασσα φρικτή να νεμοζάλι που το άγριο να φουντώσει σύφλογο, τους Τρώες και τα αρματά τους να κάψει πέρα ως πέρα. Κόρωσε κι εσύ τα δέντρα γύρα στους όχτους και τον ίδιο τύλιξε τον ξάνθο μες στις φλόγες. Μη δε οι φοβέρες για τα πλάνα του να σε αντισκόψουν λόγια. Μη σταματάς μονγκιά για διάκοπα. Μονάχα σ' αγρικήξεις να σου φωνάζω, την αδάμα στη φωτιά σου σβήσε τότε». Αυτά είπε και ο ύφεστος ετοίμασε φωτιά θεριακωμένη. Πρώτα η φωτιά στον κάμπο εφούντωσε και οι Τρώες σκεγόνταν όλοι που είχε ο Αχιλέας σκοτώσει κι άμετροι σωριάζονταν εκεί πέρα. Και όλος ο κάμπος γύρα εστέγνωξε και τα νερά εσταθήκαν. Πόσο βοριά σχηνοποριά την κανιωπότη στο περβόλι ξεραίνει ευτής και όπου το γνιάζεται χαρά νογά η μεγάλη,
όμοια και ο κάμπος όλος στέγνωξε και καίονταν τα κουφάρια. Μετά στον ποταμό τη φλόγα του γυρνάει τη λαμπαδούσα. Στους όχτους οι φτελιές εκόρωσαν και οι ιτιές και τα αρμυρίκια, κορώσαν και τα βούρλα, οι κύπεροι και το τριφύλι γύρα στου ποταμού πυκνά που εφύτρωναν τη ρεματιά την όρια. Τυρανισμένα από τα τρίσβαθα νερά του δόθε κήθε, χελιά και ψάρια ξεπετάγονταν μες στο πανόριο ρέμα από του πολυτεχνίτη του ύφες του πλαντώντας την ανάσα. Και τότε ο ποταμός που εκαίγονταν γυρνώντας του φωνάζει: «Ήφεστε, ποιος αποδυνάζεται να μετρηθεί μαζί σου, Θεός? Μήτε κι εγώ τη φλόγα σου βαστώ να πολεμήσω. Δεν πάει να διώξει από το κάστρο του στούτιο Αχιλλέας την ώρα του Τρώες. Σταμάτα, εγώ από τη βοήθηση για τις μαλλιές τι βγάζω?» Αυτά είπε ως καίγονταν και τα όμορφα νερά του εχοχλακούσαν. Πως λιώνεις, Ελεβέτη, που στήσαν πασέ φωτιά μεγάλη χείρο στρεφτός, και από το πάχος του πετάγονται φουσκάλες, ολούθε ως ψήνεται και κούτσουρα ξερά από κάτω ανάβουν? Όμοια και εγώταν τόριο ρέμα του και τα νερά του ευράζαν. Πια δεν κυλούσε ο μπρος, σταμάτησε. Τη ανάσα τον μπλαντούσε φρικτά του πολυκάτεχου ύφες του. Θερμά την ήρα τότε παρακαλώντας ανεμάρπαστα τη συντηγένη λόγια: «Ήρα, γιατί ζητάει το ρέμα μου να βασανίζει ο γιος σου και όχι τους άλλους? Τι κι αν έφτεξα, δεν έχω φταίξει τόσο όσο οι θεοί μαθές οι επίλοιποι στους Τρώες που δίνουν χέρι. Την πάβω τώρα εγώ την πλήμυρα, τη διάτα σου γρικώντας. Όμως κι αυτός να πάψει πρόσταξε και ορκοτρανό σου αμόνο. Κανένα τρώα ποτέ από το θάνατο να μην γλιτώσω. Μήτε κι όταν θα καίει την τρίανα δάμα στη φωτιά και απ' άκρη ως άκρη θα καίγεται, απ' τους πολεμόχαρους αργίτες αναμένει». Το λόγο του το ευθύσος άκουσε η κρουσταλό χερίρα, γυρνώντας φώναξε στον ύφεστο τον ακριβό το γιο της: «Ήφεστε, γέ μου κοσμοξάκουστε, σταμάτα. Δεν ταιριάζει για χάρη των θνητών αθάνατο Θεό να βασανίζεις». Είπε και αυτός αμέσως έσβησε τη δυνατή φωτιά του και τότε τα νερά πισόστρεψαν μες στο πανόριο ρέμα. Εκείνοι οι δυο του ξανθοσκόπηγεν η φόρα εσταματήσαν. Η ήρα μαθές τους ανακράτησε κι ας ήταν θυμωμένοι. Μα στους θεούς τους άλλους άναψε μεγάλη αμαχή τότε, βαριά, κι αντίγνωμη τους τάραζε βουλή στα φρένα μέσα. Κι ήρθαν στα χέρια με άγριο πάταχο, βόνιξε η γη στα χέρια κι ο μέγας ουρανός ευρόντιξε. Κι ο Δίας ακούγοντάς τους, ψηλά από τον Όλυμπο που εκάθουνταν, γελούσε από τη χαρά του, θωρώντας τους θεούς που εχήμιζαν για να πιαστούν στα χέρια. Πολλή ώρα να πιαστούν δεν πέρασε. Μπροστά ο σκουταροκρούστης ο Άρης κοινάει και πρώτος χύθηκε στην Αθηνά, κρατώντας το χάλκινο κοντάρι και άσχημα τη συντυχαίνει λόγια: «Τι πάλε τους θεούς κυλόμυγα να χτυπηθούν ξαγκρίζεις με τόση αποκοτιά απ' την άγριά σου τη λύσα και εντυμένη? Για δε θυμάσαι που ξεσήκωσε στον Ανδριανό Διομήδη να με λαβώσει, και ήδη αρπάζοντας το αστράφτερο κοντάρι, το σπρώξες πάνω μου και ξέσκισε στην όμορφη μου σάρκα. Μα ήρθε η στιγμή που τα όσα μου έκαμε θαρώ θα ξεπλερώσεις». Είπε και απ' στο βροντοσκούταρο το τρομερό της ρίχνη, αυτό που μήτε το αστροπέλεκο το διαπερνάει του Δία. Εκεί τη βρήκε ο αιματοστάλαχτος με το κοντάρι του Άρης, και αυτή πισοδρομώντας άρπαξε με το βαρύ της χέρι μια πέτρα από τη γη, θεόρατη και αγκαθωτή και μαύρη, που σύνορο οι παλιοί την είχανε στα χτήματα του στήσει. Με αυτήν τον χτύπησε κατάσβεργα και τούλησε τα γόνα. Και έπιασε ο γάβρος Άρης πέφτοντας τρέματα εφτά και σκόνη γιομίζει στα μαλλιά και φρόντιξαν τρογύρα τα άρματά του. Γελώντας η Αθηνά του φώναξε κι όλο καμάρι του είπε: «Άμυαλε εσύ που δεν κατάλαβες ακόμα πόσο εγώ είμαι πιο δυνατή σου, μόνο γύρεψες να μετρηθείς μαζί μου. Έτσι πληρώνεις τα αναθέματα της μάνας σου, που τώρα χωλιάει μαζί σου και σοχτρεύεται, διαθήκες τους αργίτες και χέρι για να δώσεις έτρεξε στους Τρώες τους φαντασμένους». Ως μίλησε έτσι, την ολάστραφη γυρίζει αλλού ματιά της. Και εκείνον η Αφροδίτη Πάγκρη τον πήρε από το χέρι, βαριά που βόγγιζε και πάσχιζε με βιάζ να πάρει ανάσα. Και η Ήρα ως τους είδε η κρουσταλόχερη θεά, γυρνάει με βιάση στην Αθηνά και με ανεμάρπαστα τη συντυχαίνει λόγια: «Όχου μου θυγατέρα δάμαστη του φρόντος κουταρά του, για κοίτα πάλε τη σκυλόμυγα που το φωνιά τον Άρη όξο τον βγάνει από τον πόλεμο. Μόν τρέξε πίσω θέτης». Αυτά είπε και η Αθηνά τη χύθηκε, χαρά βαθιά νογώντας, και φτάνοντας τυπά στο στήθος της με το βαρύ της χέρι, χτυπά την και κοινείς τα γόνατα λυθήκαν και η καρδιά της. Αντάμα εκείνοι οι δυο τους κοίτουνταν στη γη την πολυθρόφα και ολοκαμάρι αυτή ανεμάρπαστα πετά από πάνω λόγια: «Μακάρι τέτοιοι να ήταν όλοι τους όσοι τους Τρώες βοηθάνε κάθε φορά τους χαλκοθόρακους που πολεμούν αργίτες. Τόσο ανδριωμένοι, τόσο ανάθαροι, καθώς την Αφροδίτη που ήρθε στον Άρη παραστάτησα τη λύσα μου αψηφώντας. Αν ήταν έτσι, εμείς στον πόλεμο θα είχαμε βάλει τέλος τώρα καιρό το μορφοτύχιστο της Τρίας πατώντας κάστρο». Αυτά είπε και η Ήρα η κρουσταλόχερη θεά χαμογελούσε. Τότε γυρνώντας τον Απόλλωνα φωνάζει ο Κοσμοσύστης: «Αλάργα φίβε, εμείς τι στέκουμε? Κι ουδέ ταιριάζει αλήθεια, μια και οι άλλοι αρχίσαν. Απολέμιστη θα ήταν ντροπή να πάμε στον Όλυμπο, στο χαλκοκάτοφλο του Δία Παλάτη πίσω.
Μον γάμε αρχίτη εσύ, σενιότερος, δε μου ταιριάζει εμένα που με στα χρόνια μεγαλύτερος και πιο πολλά κατέχω. Τον έχασε στο νου σου, ανέμυαλε. Δε βάζει στο μυαλό σου τις πλήθιες συφορές που επάθαμε στις Τρία στο κάστρο οι δυο μας. Εμείς μονάχα από τους αθάνατους, σαν ήρθαμε σταλμένοι από το Δία και ρογιαστήκαμε για μια χρονιά στον άγριο το Λαομέδοντα που αφέντης μας εγίνει και όριζέ μας. Και τότε εγώ καστρότυχο έχτισα στον δρόν την πολυγύρα πλατή Ιερόπολη, το κάστρο του Σαπάτη τον αμένει. Φίβε και εσύ τα στριφτοζάλικα βουκόλευες του βόδια με στις πλαγιές της πολυφάραγγης και δασωμένης είδας. Μα σύνταση εποχές ολόχαρες την ώρα εφέραν τέλος της πληρωμής. Ο Λαομέδοντας αλάκερη τη ρόγα μας κράτησε και μας απόδιωξε με άγριες φοβέρες πίσω. Πως θα μας δέσει χεροπόδαρα φοβέριζε και πέρα πως θα μας έστελνε στα απόμακρα νησιά να μας πουλήσει και ακόμα το διονό μας θα άκοβε τα αυτιά με το μαχαίρι. Και εμείς του γυρισμού τραβούσαμε το δρόμο θυμωμένοι για το μισθό που δεν μας πλέρωσε κι ας μας τον είχε τάξει. Και τώρα εσύ βοηθάς το γένος του κι ουδέ μαζί μας στέκεις να δούμε πώς θα ξεκλειδίσουμε τους τρόες τους φαντασμένους πέρα για πέρα με τα τέκνα τους και τα ακριβά του στέρια. Και ο μακροδόξαρος Απόλλωνας του απειλογήθη τότε. Αλήθεια κοσμοσύστη θα έλεγες πως τα έχω πια χαμένα αν σου κινούσα τώρα πόλεμο για τον θρητών τη χάρη των άμυρων που μια τρανεύουνε σαν των δεντρών τα φύλλα όλο ζωή και φλόγα τρώγοντας από τον καρπό της γης τους και μια πεθαίνουν και αφανίζονται. Μα εμείς γοργά από τη μάχη χέρια στραβήξουμε. Μονάχοι τους αυτοίες χτυπιούνται τώρα. Αυτά είπε και γυρνώντας έφυγε. Την απιαστή στα χέρια να χτυπηθεί με του πατέρα του τον αδερφό ντρεπόταν. Τότε η Αρτέμιδα εξωτάρισα και τον θεριώνει αφέντρα στον αδερφό της λέει μαλώνοντας με αγκιδωμένα λόγια. Φεύγεις αλήθεια μακροδόξαρε και όλη την νίκη αφήνεις τον Ποσειδώνα τώρα και άδικα του δίνεις να καυκέται. Τι το κρατάς λοιπόν ανέμυαλε του κάκου το δοξάρι. Πια στο παλάτι του πατέρα μας να μη σε ξανακούσω να μου καυκέσαι στους αθάνατους μπροστά θεούς πως τάχα να χτυπηθείς βαστά στον πόλεμο και με τον Ποσειδώνα. Αυτά είπε, ωστόσο ο μακροδόξαρος δεν αποκρίθη φίβος. Θυμό γεμάτη, πολυσέβαστη του Δία γυναίκα τότε γυρνάει στη Σαϊτορήθρα με άσχημα μαλώνοντας τη λόγια. Πως ξεθαρεύτης κύρα διάντροπη και αντίκρα μου ήρθες τώρα να σκώσεις κεφαλή. Σα δύσκολο μαζί μου να τα βάλεις κι ας είσαι με δοξάρι. Λιόντισα για τις θνητές μονάχα λέω σε έχει κάμιο Δίας και σου δω και να ρίχνεις όποια θέλεις. Ποιο κέρδος θα έχεις, λέω, να σκότωνες αγρίμια στα Ρουμάνια και άγρια ζαρκάδια, αντί να μάχεσαι με πιο τρανού σου τώρα. Μα αν θες να δοκιμάσεις πόλεμο, να μάθεις πόσο εγώ είμαι τρανότερη, που αποδυνάστηκες να μετρηθείς μαζί μου. Αυτά είπε, και τα δυο της άρπαξε τα χέρια στο ζερβί της, με το άλλο επήρε από τους ώμους τις σαγίτες και δοξάρι, και όπως εκείνη στριφοχύριζε, στα αυτιά με τούτα αρχίζει, γελώντας να τη δέρνει. Και έπεφταν κάτω οι γοριές σαγίτες. Με θρήνους ξέφυγε από τα χέρια της σαν άγριο περιστέρι που σε βαθιά του βράχου χώνεται σκισμάδα ως το γεράκι το κυνηγάει μα δεν του μέλεται στα νύχια του να πέσει. Όμοια κι αυτή θρηνώντας έφυγε και αφήκε αυτού τα τόξα και της λιτός ο αποκρισάτορας αργοφωνιάς φωνάζει. Λιτό, με σένα εγώ δε μάχομαι, τη με του Δία τα τέρια του νεφελός στη βάχτη δύσκολο να χτυπηθεί κανένας. Μοντράβα τώρα στους αθάνατους να καυκηθείς μπροστά τους με τα σωστά σου πως με νίκησες παλεύοντας μαζί μου. Αυτά είπε και η λιτός σημάζεψε το γυριστό δοξάρι και τις αγίτες που σκορπίστηκαν στη στροβιλούσα σκόνη. Και ο στάρματα άσκωσε τις κόρες της φεύγει γοργά. Και εκείνη στον Όλυμπο στο χαλκοκάτοφλο του Δία παλάτι φτάνει και κλαίγοντας του κύριε κάθισε τα γόνατα και γύρα το αθάνατο μαντί της έτρεμε. Και ο Δίας στην αγκαλιά του μέσα την πήρε και τη ρώτησε γλυκά χαμογελώντας. Παιδί μου, ποιος από τους αθάνατους σου τα έχει κάνει ετούτα, άδικα, λες κακό πως έκανε σε όλο μπροστά τον κόσμο. Και του αποκρίθηκε η νιγάρισα και όμορφο στεφανούσα. Αχ, η γυναίκα σου με χτύπησε η κρουσταλόχερη ήρα, αυτή που σπέρνει στους αθάνατους μαλώματα για μάχες. Τέτοια μιλούσαν συναλλήλως τους εκείνοι οι δυο και λέγαν και ο Απόλλωνας ο φίβος χώθηκε στην Τρία την Άγια μέσα και είχε την έγνοια το καλόχτιστο της πόλης Καστροτύχη και ενάντια στο γραφτό μην πάρουνε τη μέρα εκείνοι οι αργίτες. Και οι επίλοιποι θεοί στον Όλυμπο γυρνούσαν οι ανεώνιοι άλλοι περίσσια καμαρώνοντας και άλλοι θυμό γεμάτοι. Και ήρθαν στο Δία το μαυροσύγνεφο και κάτσαν πλάι και ωστόσο τα χέρια του Αχιλλέα και αλόγατα και Τρώες σωριάζαν χάμο. Πόσο καπνός ψηλά πετάγεται στα ουράνια, συντασβάζουν φωτιά οι θεοί σε κάστρο κι άναψε, τη θύμωσαν μαζί του κι όλους σε μόχτο πλήθιο βάζουνε πολλούς σε πίκρες μαύρες, παρόμοια κι ο Αχιλλέας εστίβαζε στους Τρώες καημούς και πίκρες.
και ο γεροπρίαμος στο θεόχτιστο ψηλάο στεκόταν πύργο, τον αχιλλέα το σαραντάπηχο θωράει. Κυνηγημένοι μπροστά του οι Τρώες εφεύγαν γρήγορα και ποιος να τους γλιτώσει. Ευτής από τον πύργο σκούζοντας κατέβει και φωνάζει στους θυροκράτες τους ανδρόκαρδους πλάι στο τυχί που εστέκαν. Τις πόρτες ανοιχτές κρατάτε τις στα χέρια για να μπουνε τα σκέρια μες στο κάστρο ως φεύγουνε. Τι νάτος ο Αχιλλέας που φτάνει κυνηγώντας. Σίμωσε χαρό η στερνή μας ώρα. Μας αντρυπώσουν πια στο κάστρο μας και πάρουν λίγη ανάσα. Σφαλίχτε πάλι τα θυρόφυλλα, τα σφίχτα αρμοδεμένα. Μες στο τυχί μας ο κατάρατος μπας και επιδείξει τρέμο. Είπε και ανοίξαν τις καστρόπορτες και τράβηξαν τους σύρτες και είδανε φως οι Τρώες ως άνοιξαν. Ο Απόλλωνας ωστόσο χύθηκε αντίκρα από το θάνατο του Τρώες για να γλιτώσει. Τούτη από τον κάμπο με κατάξερο λαιμό κουρνιαχτισμένη προς το καστρί και το αψιλόχτιστο τυχή γραμμή ετραβούσαν. Μ' αυτός με το κοντάρι εχύνουνταν ξοπίσω τους και λύσαμε στην καρδιά τρανή τον έπνιγε και λαχταρούσε δόξα. Οι αργίτες τότε το αψιλόπορτο της Τρίας θα παίρναν κάστρο. Αν τον Αγίνορα δεν έλεγε ο Απόλλωνας ο Φίβος, τον αντριωμένο γιο τον άψεγο του Αντίνορα να σπρώξει κουράγιο στην καρδιά του βάζοντας. Και στάθη στο πλευρό του, τη μοίρα τη βαριά από πάνω του να διώξει του θανάτου, γερμένος παστοδρή. Και σύμπυκνη τον έζωνε ναντάρα. Και αυτός τον Αχιλλέα ξεκρίνοντας τον καστροκαταλήτη στάθη και χίλιες έρνιες έδερναν τον νου του ως καρτερούσε. Βόγγιξε τότε και στην πέρφανη γυρνάει και λέει η ψυχή του. Οχού μου, αν μπρος τον ανδροδύναμο τον Αχιλλέα γυρέψω να φύγω τώρα, κι που οι επίλοιποι σκορπούν αλαλιασμένοι, με φτάνει κι έτσι και ξαρμάτωτο θα με ξαπλώσει χάμω. Αν πάλι αυτούς εδώ τους άφηνα να φεύγουν, δοθεκήθε μπρος του Πηλαία το γιο, και τρέχοντας μακριά από το κάστρο πέρα κατά τη Τρία στον κάμπο αλάργευα, να φτάσω στα φαράγγια της Ίδας, να χωθώ σε σύλλογο βαθύ και σαν βραδιάσει να πέσω να λουστώ στα ρέματα του ποταμού, να βγάλω τον ίδρο από το κορμί μου και έπειτα στην Τρία διαγύρω πίσω. Όμως γιατί η καρδιά μου κάθεται και τα αναδεύει ετούτα. Μπας και με ειδεί ως το κάστρο αφήνοντας δρομό κατά τον κάμπο και με τα γρήγορα ποδάρια του με φτάσει κυνηγώντας και τότε σίγουρα από το θάνατο και από του χαμού τη μοίρα πια δεν γλιτώνω. Τη στη δύναμη το τέρι του δεν έχει. Αν πάλε όμως το κάστρο αντίκρα του τραβήξω. Τι και τούτος έχει κορμί που θα λαβώνεται με σουβλερό κοντάρι και μια ψυχή κι αυτό στα στήθια του θνήτος κι αυτός λογάται. Μόνο που τώρα ο Δίας βουλήθηκε τιμή να του χαρίσει. Είπε και ζάρωσε προσμένοντας τον Αχιλλέα και εντός του η ατρόμητη καρδιά για πόλεμο και για σφαγή εκτυπούσε. Πως μέσα από λογκάρι η λιόπαρδη προβαίνει φουντωμένο σε κυνηγό μπροστά και μέσα της μηδέ τρομάρα νιώθει μηδέ φευγιού λαχτάρα ακούγοντας το αλήχτισμα των σκύλων και για να πω κοντά προφταίνοντας τη ρίξη για απαλάργα και την τρυπήσει το κοντάρι του και πάλι αυτή δεν χάνει την αντριά πριν πέσει απάνω του για πριν να ξεψυχήσει. Όμοια ο αρχοντόγενος Αγίνορας του Αντίνορα το σπέρμα στον Αχιλλέα μπροστά δεν έλεγε να φύγει πριν του ρίξει. Και ασκώνοντας το ολούθη ισόκυκλο σκουτάρι ομπρός του τότε με το κοντάρι τον σημάδεψε και δυνατά φωνάζει. Περίτρανε Αχιλλέα, το πίστεψε σταρό στα αλήθεια τώρα πως σήμερα τον τρών των πέρφανων το κάστρο θα πατήσεις. Ανέμυαλε, έχει ακόμα γύρα του πολύ να σκώσει φρύνο. Τα παλικάρια λέω δεν ντούληψαν περίσσια και αντριωμένα που τους γονιούς μας διαφεντεύοντας τα τέρια και τους γιους μας στις Τρία στο κάστρο ομπρός στεκόμαστε. Μα εσύ εδώ πέρα τώρα θα σκοτωθείς κι ας είσαι ανήμερος και μέγας πολεμάρχος. Αυτά είπε και από το χέρι του έφυγε το σουβλερό κοντάρι και στο καλάμι τον επέτυχε στο γόνατο πιο κάτω. Και γύρα του η κνημίδα ευρώντιξε φρικτά, φτιαγμένη ως ήταν καινούρια από καλάι και πήδηξε πίσω ο χαλκός χτυπώντας τι του Θεού τα δώρα αμπόδισαν και δεν τον τρύπησε όχι. Τότε ο Αχιλλέας πας στον Αγίνορα τον αντριωμένο εχύθη δεύτερος. Όμως δεν τον άφησε να πάρει δόξα ο Φίβος, μοντού τον άρπαξε. Με σύμπυκνη τον σκέπασε κατάχνια και ανάνιωστα έξω από τον πόλεμο τον έβγαλε να φύγει και του Πηλαία το γιο ξεμάκρυνε με δόλο από τα σκέρια. Τι ο μακρορίχτης σε όλα μοιάζοντας του Αγίνορα κοντά του πήγε και στάθη. Ευτής του χύθηκε εκείνος κυνηγώντας και πίσω του να τρέχει αρχίνησε μέσα στο σπαρμένο κάμπο στον ποταμό το βαθιοστρόβιλο το σκάμανδρο από δίπλα. Και ο Φίβος όλο και του ξέφευγε λίγο πιο μπρος με δόλο πλανώντας τον να λέει τον έφτασε κάθε στιγμή ως δρομούσε. Σωρός ωστόσο οι Τρώες οι επίλοιποι στο κάστρο από τη Φευγάλα χαρούμενοι έφταναν και γιώμωσε το κάστρο στιβαγμένους. Κι ούτε βαστούσαν στο καστρότυχο να περιμένουν όξο ο ένας τον άλλο, ποιος εγλίτωσε να μάθουν, ποιος εχάθη στον πόλεμο. Μονάχα εχύνονταν με διάση μέσα στο κάστρο όσους εγλίτωναν τα γόνατα και τα γοργά τους πόδια.